Και πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που αφορά τη Χαλκιδική ως επιτοπλίστων τους ελαιοπαραγωγούς, τους τυποποιητές. Πλέον η μεγάλη στιγμή την οποία περίμεναν όλοι χρόνια και για την οποία, στην οποία ήλπιζαν πάρα πολύ όλοι, έφτασε. Το νέο έρχεται από τις Βρυξέλλες, το πολύ καλό νέο, ότι πλέον η πράσινη ελιά Χαλκιδικής έχει ονομασία προέλευσης, έχει αποκτήσει το λεγόμενο POP. Είναι μαζί μας μέσω του διαδικτύου ο Διευθυντής του Γραφείου Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Χινάς. Το γνωρίζουμε όλοι, έλκει την καταγωγή του από τη Χαλκιδική. Προσπάθησε πάρα πολύ και εκείνος από την πλευρά του να βοηθήσει τον τόπο μας, τη Χαλκιδική. Κύριε Σχοινά, καλησπέρα. Δεν τον ακούω τον κύριο Σχοινά όμως εγώ. Κύριε Σχοινά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου, εγώ σας ακούω καλά. Ωραία. Μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Πριν από λίγο τη μάθαμε και γι' αυτό και επικοινωνήσαμε μαζί σας, γνωρίζοντας ότι σίγουρα ξέρετε πολύ περισσότερα για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς πλέον, σε τι ακριβώς μπροστά βρισκόμαστε για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής? Κοιτάξτε, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος του δρόμου για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να της δώσει το καθεστώς POP, δηλαδή καθεστώς προϊόντος ονομασίας προέλευσης. Uh-huh. Είναι το πρώτο POP που πετυχαίνουμε στη Χαλκιδική. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη Χαλκιδική και για τους παραγωγούς, γιατί ένα από τα πιο εμβληματικά μας προϊόντα, το οποίο ήταν ήδη γνωστό πανελληνίως, για να μην πω και πανευρωπαϊκά, αποκτάει τώρα και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο ποιότητας. Mm-hmm. Τα POP, όπως ξέρετε, είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνει ένα προϊόν όλη τη διαδρομή. Θέλει προφανώς ένα πάρα πολύ καλά ενημερωμένο φάκελο, ο οποίος θα είναι καθόλου απλήρης, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια η παραγωγή και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που ζήσαμε μαζί όλη αυτή τη διαδικασία εδώ και 2-3 χρόνια, πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας μαραθώνιος, γιατί όσο καλός και αν είναι ο φάκελος, η διαδικασία έγκρισης ενός προϊόντος ονομασίας προέλευσης πρέπει να περάσει διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης, όχι... Χάσαμε τη σύνδεση με τον κύριο Σχοινά. Έτσι συμβαίνει καμιά φορά. Δεν ξέρω, σήμερα είναι το ένα μετά το άλλο μας έρχεται. Θα το ξαναβρούμε. Η είδηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα είναι η σημαντικότερη είδηση που θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Σχοινάς. Ναι, κύριε Σχοινά. Συνεχίστε, παρακαλώ. Ναι, λέω ότι στις δύσκολες μέρες αυτές, όπου το αίτημα για ανάπτυξη και όπου η πραγματική οικονομία χρειάζεται μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε να μπορέσει η πραγματική οικονομία να ξαναπάρει μπροστά, αυτή η σημερινή είδηση είναι μια μεγάλη είδηση για τη Χαλκιδική. Μια πολύ μεγάλη σημαντική είδηση. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτό το βήμα, ποιες προοπτικές ανοίγονται για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής, κύριε Σχοινά? Κοιτάξτε, ο κανονισμός αυτός ο εφαρμοστικός που εγκρίθηκε θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 20 μέρες από τη δημοσίευσή του θα ισχύει. Θα ισχύει erga omnes, έναντι όλων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα δώσει μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική προστιθέμενη εμπορική αξία στο προϊόν αυτό της Χαλκιδικής. Θα μπορέσουν δηλαδή οι παραγωγοί να το φέρνουν στην αγορά όχι ως μια ελιά η οποία θα είναι ποιοτική επειδή απλώς το λέμε εμείς, ναι, αλλά επειδή θα έχουν και την τυπική ποιοτική έγκριση του POP, που είναι ένα πανευρωπαϊκό, ένα παγκόσμιο προσόν ποιότητας, και μάλιστα όλες οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες αναγνωρίζουν και τα POP. Θέλω όμως να πω ότι όπως όλες οι μεγάλες επιτυχίες μας επιβάλλει και κάποια επίπεδα ευθύνης στη διαχείριση το POP. Πρέπει λοιπόν η παραγωγή να, θα έλεγα με θρησκευτική ευλάβεια, να τηρήσουν όλες τις υποσχέσεις που συνοδεύουν την έγκριση αυτού του προϊόντος και να μην μπουν σε κανέναν, κανένας ποτέ να μην μπει σε ένα πειρασμό να συμβιβαστεί με την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές που συνοδεύουν την έγκριση του προϊόντος αυτού.
Μάλιστα. Κύριε Σχοινά, σε επίπεδο, πιστεύετε, εξαγωγών ή οικονομίας πλέον, ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας της Χαλκιδικής, πόσο το βήμα αυτό, η κατάκτηση αυτή, θα βοηθήσει? Πολύ. Πιστεύω πολύ. Καταρχήν, όπως σας είπα και λίγο πριν, είναι το πρώτο pop, το πρώτο χαλκιδικιώτικο pop που εγκρίνεται. Αυτό από μόνο του είναι είδηση. Δεύτερον, είναι ένα προϊόν, η πράσινη ελιά Χαλκιδικής, η οποία ήδη έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην αγορά, αλλά την έχει χωρίς προστασία, χωρίς προστατευτικά τείχη που να αποδεικνύουν απέναντι σε όλους την αναμφισβήτητα ποιότητα του προϊόντος. Τώρα, αυτό το κατοχυρώνουμε νομικά. Το κατοχυρώνουμε νομικά και το κατοχυρώνουμε έναντι όλων. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν θα βλέπουν τα προϊόντα αυτά οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ, δεν θα έχουν καμιά βεβαιότητα για την ποιότητα. Επίσης, αποτελεί και την καλύτερη άμυνα απέναντι σε ανταγωνιστές, οι οποίοι πολλούσαν ομοειδή προϊόντα χωρίς να έχουν τις προδιαγραφές τις δικές μας. Γι' αυτό είναι σημαντικό και για τους παραγωγούς και για τον τόπο. Υπήρξαν δυσκολίες, κύριε Σχοινά, καθόλου αυτό το ταξίδι μέχρι τη σημερινή πλέον ημέρα? Ναι, υπήρξαν δυσκολίες και σημαντικές δυσκολίες. Σε κάποια φάση, όταν ο φάκελος είχε προεγκριθεί και υπάρχει μια υποχρέωση δημοσιότητας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει από την αγορά, αν θέλετε, κατά πόσο υπάρχουν ενστάσεις για την κατοχύρωση αυτού του ΠΟΠ, υπήρξαν ενστάσεις, υπήρξαν δηλαδή ανταγωνιστές οι οποίοι διατύπωσαν ενστάσεις. Έγινε όμως ένας πολύ καλός και επικοδομητικός διάλογος, θα έλεγα, μεταξύ των ελληνικών αρχών, των παραγωγών και των ενισταμένων, και μπόρεσε αυτή η διαδικασία, η οποία είχε έναν κίνδυνο να τραβήξει σε βάθος χρόνου, μπόρεσε να λυθεί σχετικά σύντομα. Και έτσι πιστεύω ότι συνολικά αυτός ο φάκελος μάλλον γρήγορα πέρασε, παρόλο που εμάς που είχαμε εμπλακεί στη διαχείρισή του, μας φάνηκε μάλλον πολύς. Έχω ένα μικρό πρόβλημα εδώ με το φωτισμό, όπως θα έχετε διαπιστώσει, και φοβάμαι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα να το διορθώσω. Εμείς πάντως σας ακούμε καλά. Παρακολουθήσαμε και σας βλέπαμε κιόλας νωρίτερα. Ήθελα να ρωτήσω, η αυτοδιοίκηση, οι φορείς της αυτοδιοίκησης της Χαλκιδικής, αλλά και οι ενώσεις, πόσο σημαντικό ρόλο είχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Σχοινά? Σημαντικότατο, θα έλεγα, κυρίως γιατί σε κάποια φάση η διαχείριση μιας διαδικασίας ενός ΠΟΠ δεν πρέπει μόνο να εμπλέξει τους παραγωγούς, πρέπει να εμπλέξει και τους θεσμικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας των φορέων που κάνουν την αίτηση έγκρισης, διότι πολλές από τις ερωτήσεις και πολλές από τις διαβεβαιώσεις για την ιστορική σύνδεση του προϊόντος με την περιοχή, αλλά και τις ποιοτικές του προδιαγραφές, πρέπει να διαπιστωθούν και να επιβεβαιωθούν όχι μόνο από τους ενδιαφερόμενους, αλλά και από τις τοπικές αρχές. Και αυτή η διαδικασία έγινε σωστά. Υπάρχουν τώρα πια κάποιες υποχρεώσεις συγκεκριμένες που αφορούν πια τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά ίσως και τους τυποποιητές ελιάς, κύριε Σχοινά, μετά από αυτή την εξέλιξη? Σκέφτομαι ότι μάλλον δεν μπορούν να παράγουν όπως θέλουν, ό,τι θέλουν, και να τυποποιούν προφανώς και όπως θέλουν. Είναι σωστή αυτή η σκέψη μου ή λάθος? Απόλυτα σωστή, και αν διαβάσετε τον εφαρμοστικό κανονισμό, ο οποίος εγκρίθηκε χτες και ο οποίος θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα των κοινοτήτων, η έγκριση συνοδεύεται από σαφέστατους τεχνικούς όρους και προδιαγραφές, η αυστηρή τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη με την αναγνώριση του ΠΟΠ. Άρα δεν είναι μια έγκριση στα λόγια, ούτε είναι μια έγκριση που επαφίεται στο φιλότιμο των παραγωγών. Είναι μια έγκριση που συνδέεται από αυστηρότατες προϋποθέσεις ασφάλειας, ποιότητας, η τήρηση των οποίων επαφίεται στους παραγωγούς και η επαλήθευση των οποίων έχει να κάνει με τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές. Έτσι λοιπόν, αν κάποιοι παραγωγοί δεν τηρήσουν αυτές τις προϋποθέσεις ή τέλος πάντων κριθεί ότι δεν έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δεν έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά γνωρίσματα το προϊόν τους, αυτοί μένουν εκτός ΠΟΠ, τι γίνεται με αυτό? Κοιτάξτε, σήμερα είναι μια μέρα
χαράς. Εγώ οφείλω να τα ρωτήσω όλα όμως, κύριε Σκηνά. Ας μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Ας μείνουμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι φυσικά η επιτυχία της κατοχύρωσης ενός προϊόντος ονομασίας προέλευσης οριοθετεί, θέτει στο τραπέζι πολύ σημαντικά ζητήματα τήρησης των ποιοτικών προδιαγραφών στην παραγωγή και στη μεταποίηση, και οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων σίγουρα δεν θα είναι χωρίς συνέπειες. Είναι ένα μήνυμα που πιστεύω δεν χρειάζεται να το δώσω εγώ στους παραγωγούς. Οι παραγωγοί το ξέρουν πολύ καλά και μου φάνηκαν αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να γίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πώς αισθανθήκατε εσείς όταν σε μια τέτοια εποχή και μάλιστα οικονομικής κρίσης που η Ελλάδα είναι στο στόχαστρο, με δεδομένο ότι έλκετε την καταγωγή σας από τη Χαλκιδική, πώς αισθανθήκατε όταν πλέον η Χαλκιδική ήρθε στο προσκήνιο με μια ευχάριστη όμως είδη? Αισθάνθηκα περηφάνεια, χαρά και αισθάνθηκα όμως και λίγο το βάρος της υποχρέωσης να φανούμε αντάξει αυτής της καλής είδησης. Όπως ξέρετε, κυρία Παπαδημητρίου, σήμερα αργότερα το απόγευμα αρχίζει η έκτακτη σύνοδος κορυφής για την Ευρωζώνη. Εκεί η πατρίδα μας περιμένει επίσης καλές ειδήσεις και εξελίξεις, αλλά η μικρή μας η πατρίδα, η Χαλκιδική, νομίζω ότι έχει λόγο να χαίρεται ήδη από τώρα. Μάλιστα. Η καλή είδηση της ημέρας ήρθε πρώτα στη Χαλκιδική. Η καλή είδηση της ημέρας πραγματικά είναι μια είδηση που την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα. Στήριξαν πάρα πολύ η παραγωγή τις ελπίδες τους πάνω στην απόκτηση POP. Και φαντάζομαι ότι τώρα γυρίζει σελίδα η Χαλκιδική σε ό,τι αφορά την πράσινη ελιά. Και γυρίζει σελίδα προφανώς και σε ό,τι αφορά την οικονομία της, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Η οικονομία της Χαλκιδικής, το έχουμε πει και άλλες φορές και το έχω συζητήσει και με τους εκπροσώπους του τόπου και με τις αρχές και με την παραγωγή, έχουμε και πρέπει να κρατήσουμε αυτή την πολυπαραγοντική διάσταση της οικονομίας στη Χαλκιδική. Θέλουμε και την πρωτογενή παραγωγή, θέλουμε και τον τουρισμό, θέλουμε και τη μεταποίηση. Δεν θέλουμε να γίνουμε ένα μόνο πράγμα. Και τέτοιες εξελίξεις που δίνουν ένα επιπλέον κίνητρο στην παραγωγή και στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων, που φέρνουν την ποιότητα στο επίκεντρο των εξελίξεων, είναι αυτού του είδους οι εξελίξεις που πρέπει να ενθαρρύνουμε. Και θα το κάνουμε τόσο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω και ως Ελλάδα. Έχουμε κάθε συμφέρον να το κάνουμε. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σκηνά. Γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο και ευχαριστώ που εξοικονομήσατε έστω αυτό το τέταρτο για να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο, υποτύπου μηνύματος προφανώς, για τους εκτός Χαλκιδικής καταναλωτές, για τους ανθρώπους που από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μας παρακολουθούν και μπορεί να μην γνωρίζουν τον αγώνα των παραγωγών ή των φορέων αυτοδιοίκησης ή τον δικό σας για την απόκτηση POP, αλλά σίγουρα γνωρίζουν τη Χαλκιδική και σίγουρα θα ήθελα να ξέρουν και κάτι περισσότερο για αυτή. Κοιτάξτε, το μήνυμα είναι αυτό που σας έλεγα από πριν. Η Χαλκιδική έχει ένα πολύ καλό brand name, έχει μια πολύ καλή φήμη στην Ευρώπη, αλλά την έχει κάπως μονοδιάστατα, την έχει ως τουριστικός προορισμός. Αυτό το κεφάλαιο πρέπει να το κρατήσουμε, να το αυγατήσουμε, να το τοκίσουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αμελήσουμε το άλλο το σημαντικό κεφάλαιο της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης των υπηρεσιών, όπου η Χαλκιδική έχει πολλές επιτυχίες να δείξει και πολύ δρόμο ακόμα να κάνει. Συνέχεια στην εκπομπή μας παραμένουμε στο θέμα απόκτησης POP για την πράσινη ελιά Χαλκιδικής. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να είναι ο κύριος Ευάγγελος Ευαγγελινός, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, έτσι? Είναι ιδιαίτερη ημέρα, ιδιαίτερα και όμορφα τα νέα που ακούμε, μια που τελευταία μόνο άσχημα ακούμε, ας ακούσουμε και κάτι καλό. Δηλαδή, μετά από πόσο καιρό έρχεται αυτό το καλό, αυτή η καλή είδηση? Αυτή η καλή είδηση, η διαδικασία που ξεκίνησε για να γίνει ο φάκελος του POP μέχρι να φτάσουμε εδώ, πέρασαν περίπου στα 5 χρόνια, ενδεχομένως και περισσότερα. Το περιμένατε, το πιστεύατε, ότι η πράσινη ελιά Χαλκιδικής τελικά θα πάρει POP? Το πιστεύαμε, γιατί το δικαιούμαστε και έπρεπε να το είχαμε από χρόνια, όχι τώρα. Βέβαια, οι καθυστερήσεις αυτές κάλλιο αργά καμιά φορά παρά ποτέ. Περάσαμε μέσα από πολλές συμπληγάδες
Βέβαια, μαζί και οι δύο ενώσεις, και η Ένωση Πολυγύρου και η Ένωση Χαλκιδικής, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, είχαμε μια άριστη συνεργασία και ο στόχος μας σήμερα ολοκληρώθηκε και είναι επιτυχής. Πώς ξεκίνησε? Ακούσαμε νωρίτερα βέβαια και τον κύριο Σχοινά, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά από τις Βρυξέλλες, ο οποίος έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην απόκτηση του ΠΟΠ, να μας μιλά για την επιτυχία αυτή. Πώς ξεκίνησε σαν σκέψη να απευθυνθείτε στις Βρυξέλλες για να πάρει η Ελιά Χαλκιδικής το ΠΟΠ ουσιαστικά? Κοιτάξτε, με τον κύριο Σχοινά γνωριζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος και λόγω της θέσης του και λόγω της αγάπης του σε ό,τι αφορά τον τόπο μας, τη Χαλκιδική και ιδιαίτερα τα προϊόντα, κάναμε διάφορες κουβέντες και όταν έμαθε τον προβληματισμό μας μπροστά από ενδεχομένως 2,5-3 χρόνια και το αναφέραμε το θέμα αυτό, το έψαξε και ήταν ο άνθρωπος που παρακολουθούσε από κοντά όλες τις εξελίξεις και ενδεχομένως ό,τι μπορούσαμε να διορθώσουμε πριν περάσουν από επιτροπές, το διορθώναμε με τη συμβολή του και την καλή του πρόθεση για να ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα. Ουσιαστικά δηλαδή σας συμβούλευσε και σας βοήθησε στην πρόθεση του φακέλου, έτσι δεν είναι? Σας βοήθησε σε αυτό. Και στην πρόθεση του φακέλου, αλλά ιδιαίτερα στη διαδικασία. Ήταν ο άνθρωπος που παρακολουθούσε συνέχεια από κοντά την εξέλιξη βήμα-βήμα ώσπου να φτάσουμε στο επιθυμητό σήμερα αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και πώς ξεκίνησε σαν ιδέα να πάρετε αυτή την απόφαση, να μπείτε σε αυτή την κούρσα διεκδίκησης του ΠΟΠ? Τι ήταν εκείνο δηλαδή που σας έκανε να έχετε αυτή την ιδέα, να σκεφτείτε για να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Εντάξει, η ονομασία κάθε... όλα τα προϊόντα έχουν, και επειδή το προϊόν της Χαλκιδικής, η ελιά και το λάδι, είναι ιδιαίτερα προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερο οικονομικό βάρος, αν θέλετε, για την περιοχή μας. Αυτό μας έκανε και επειδή βλέπαμε τα τελευταία κάποια και τα ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν ενδεχομένως και ελληνοποιήσεις και χαμηλές τιμές και η αναγνωρισιμότητα που θα έπρεπε να είχαμε, δεν την είχαμε. Προσπαθήσαμε λοιπόν να πετύχουμε, να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζουμε, που αξίζει το προϊόν να έχει ονομασία προέλευσης και να το γνωρίζει ο καταναλωτής με το όνομά του, με τα χαρακτηριστικά του, της γεύσης, του σχήματος και όλων των άλλων θρεπτικών συστατικών που έχει. Διάβαζα κάπου, πριν από λίγο καιρό μάλιστα, και θέλω να μου πείτε αν αυτό που διάβαζα είναι αλήθεια, αληθές ή τέλος πάντων είναι μια υπερβολή πάνω στον ίστρο ενός κειμενογράφου. Ότι η Ελιά Χαλκιδικής είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και που έχει το πιο, αν θέλετε, το τελειότερο σχήμα. Αυτό είναι αλήθεια? Ναι, είναι γεγονός ότι η Ελιά Χαλκιδικής έχει μεγάλο μέγεθος, μπορεί να επεξεργαστεί αρκετά εύκολα σε σχέση με άλλες ελιές. Τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά και τα θρεπτικά της συστατικά είναι ιδιαίτερα, που δεν τα, όπως και το ελαιολάδο, όπως δεν τα βρίσκουμε σε άλλες ελιές. Και από εκεί και πέρα τώρα, η απόκτηση του ΠΟΠ, τι δυνατότητες θα δώσει σε εσάς, στις ενώσεις, αλλά προφανώς και στους παραγωγούς μεμονωμένα, για εξαγωγές, για πωλήσεις? Ποιες πιστεύετε ότι θα είναι αυτές οι διαφορές που θα διαπιστωθούν από αύριο, από σήμερα, σε σχέση με ό,τι ίσχυε ως σήμερα, ως χτες? Εντάξει, διαφορές θα υπάρξουν σιγά σιγά. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη περιμένουμε θαύματα. Αυτά γίνονται σιγά σιγά. Θα πρέπει να προσέξουμε ως παραγωγή να είμαστε, να πληρούμε τις προϋποθέσεις καλλιέργειας της ολοκληρωμένης, να είμαστε στην ολοκληρωμένη διαχείριση, να προϋποθέτουν δηλαδή ελεγχόμενη λίπανση, ελεγχόμενα τα φυτοφάρμακα, τα επιτρεπόμενα, και στη συνέχεια στη μεταποίηση να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές οι οποίες είναι απαραίτητες για να υπάρχει ένα σωστό
και υγιεινό προϊόν στον καταναλωτή.